Σαμαρά, είμαι δικηγόρος και συνεργάζομαι με το Human Rights 360 στο πρόγραμμα Street Lawyering. Τάσος Μετόπουλος, συντονιστής δράσεων δρόμου στη STEPS. Το πρόγραμμα Street Lawyering υλοποιείται από το τέλος Αυγούστου. Έχουν απευθυνθεί σε εμάς περίπου 80 άτομα για διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις. Αυτές οι υποθέσεις κινούνται από υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα, για παράδειγμα θέματα ποινικών εκκρεμωτήτων, εάν υπάρχουν εντάλματα σύλληψης, εάν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του παρόντος που μπορεί να έδιναν κάπου και αυτή τη στιγμή είτε επειδή βρίσκονται σε αστεγία, είτε επειδή έχουν αλλάξει κάποια διεύθυνση και μένουν σε κάποιον ξενό να επιθυμούν να αλλάξουν το παρόν. Δικαστήρια τα οποία μπορεί να έχουν αναβληθεί και επομένως θα πρέπει να κοιτάξουμε για το πότε έχουν προσδιοριστεί. Παράλληλα είναι υποθέσεις αστικού χαρακτήρα, αστικού δικαίου, υποθέσεις εξώσεων, υποθέσεις διαζυγίων, λύσεις συμφώνων συμβίωσης, καθώς επίσης και διάφορες άλλες αστικής φύσης υποθέσεις. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν να είναι οι αφαίρεσεις της επιμέλειας τέκνων σε χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Παράλληλα, έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να αφορά από την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, για παράδειγμα την είσοδο σε ξενώνες, το κλείνον αιωνής για τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών ή το πολύ δύναμο κέντρο του Αθηναίου, τα προβλήματα που έχουμε με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έχουμε καταγγελίες ακριβώς για αυτή την έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης. Οι καταγγελίες που έχουν να κάνουν με ρατσιστική βία και έχουμε ήδη καταγράψει δύο υποθέσεις μέσω του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας. Άλλοι ωφελούμενοι μπορεί να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες για την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων. Μπορεί να έχουν χάσει τα εγγραφά τους, να τους τα έχουν κλέψει, πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Παράλληλα, να καθυστερεί η έκδοση ή να μην γνωρίζουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Αυτές είναι οι βασικές περιπτώσεις που έχουν απευθυνθεί μέχρι στιγμής σε εμάς. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε νομική συμβουλευτική, να δώσουμε την απαραίτητη πληροφορία, να κάνουμε μια διασύνδεση με κάποιους φορείς, να παρέχουμε πιθανόν τα απαιτούμενα έγγραφα και να προσπαθήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις να παραπέμψουμε στις υπηρεσίες νομικής βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα και τα τεχνικές εκκρεμότητες ενημερώνουμε αν υπάρχουν, μπορούμε να έχουμε μέσω εξουσιοδοτήσεων που μας παραχωρούν κατάλογο λίστα των ποινικών εκκρεμότητων ή αν υπάρχουν κάποιες ανεκτέλεστες αποφάσεις. Έχουμε έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, συζητώντας τα διάφορα προβλήματα τα οποία βρίσκουμε στο πεδίο και στον πληθυσμό, προκειμένου να δούμε πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης και να βελτιώσουμε την πρόσβαση της ομάδας στόχου στα δικαιώματα. Η αρχική ιδέα ήταν της φίλης και αγαπημένης Χαράς Παπαγεωργίου, η οποία είναι δικηγόρος και είχε δει το δανέζικο το street lawyering. Οπότε ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε το πώς θα μπορούσαμε να το φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα και να τρέξει εδώ. Πέρα από τη δικαστηριακή πρακτική και το γεγονός ότι είμαι δικηγόρος τα τελευταία 10 χρόνια, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι ενεργά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το πεδίο όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Για το λόγο αυτό ήθελα να δω ποια είναι η πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων. Ήθελα να δω ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, ποια είναι η αλήθεια τους, ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα που οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αστεγία και οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών αντιμετωπίζουν. Γιατί δεν καθορίζεται αυτό από ένα αίτημα ενός πελάτη που μπορεί να έρθει στο γραφείο, αλλά αντίθετα οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι αυτό το αίτημά τους και να πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό, δίνοντάς τους παράλληλα μία δυνατότητα να βγουν από την κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Όταν ξεκινήσαμε, περίμενα ότι θα δω ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπιζαν πλήθος νομικών προβλημάτων, τα οποία πιθανόν να μπορούσαμε ως ένα βαθμό
να ελέγξουμε και πιθανόν ως ένα βαθμό να επιλύσουμε. Αυτό που με ξάφνιασε όμως ήδη από τον πρώτο καιρό ήταν και η κατάσταση στην οποία διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι σε αστυγεία και το πλήθος των προβλημάτων το οποίο συνδεόταν τόσο με κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους όσο και με διάφορα ζητήματα τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλά και παράλληλα αντιμετωπίζαμε και εμείς. Για παράδειγμα, η αστυνομία. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις τις οποίες την ώρα την οποία προσπαθώ να επικοινωνήσω με κάποιον άνθρωπο, μπορεί ακόμα και εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί να προσπαθήσουν να τον απομακρύνουν από εμένα ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές. Ή παράλληλα μπορεί κάποιες φορές, αφού του έχουμε μιλήσει, και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές ωφελούμε να μπορεί να μου το μεταφέρουν μετά, να υπάρχει ερώτηση, για παράδειγμα, για το τι υπηρεσίες μπορεί να παρέχουμε ή για ποιο λόγο επικοινωνούμε με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο καθιστά αρκετά πιο δύσκολο το έργο μας στον δρόμο. Και παράλληλα είναι και πολύ επιβαρυντικό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κατάσταση δρόμου. Μία ιστορία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η ιστορία ενός αναγνωρισμένου πρόσφυγα, ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος χτυπήθηκε το 2013 από τη Χρυσή Αυγή, με αποτέλεσμα να έχει ένα σοβαρότατο νευρολογικό πρόβλημα, για το οποίο μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να αιτηθεί, για παράδειγμα, το επίδομα αναπηρίας. Αυτή τη στιγμή ζει χωρίς κανέναν πόρο, ζει στο δρόμο, και αυτή ήταν μία από τις καταγραφές τις οποίες κάναμε στο δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, έστω και μεταγενεστέρως, γιατί αυτό ουδέποτε είχε με κάποιον τρόπο καταγραφεί. Και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε να έχει πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε και θα καταφέρει να παραπευθεί στην αρμόδια επιτροπή για να μπορέσει να πάρει το επίδομα αναπηρίας. Όπου θέλουμε στη συνέχεια, την οποία όπως είπε η Κατερίνα, ήδη την προσπαθούμε να συμβεί, είναι να εμπλέξουμε και την ίδια την κοινότητα, εκπαιδεύοντάς την, ώστε να έχει έναν ρόλο βοηθητικό σε αυτό που κάνει η Κατερίνα ως δικηγόρος. Ουσιαστικά, να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους και να εκπαιδευτούν, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα εργασίας, ουσιαστικά προερχόμενη μέσα από την ίδια την κοινότητα. Λέγοντας κοινότητα, εννοούμε ανθρώπους που είτε προέρχονται από την αστυγεία, είτε είναι άτομα που κάνουν προβληματική χρήση ουσιών, είτε είναι σε κάποιο πρόγραμμα θεραπευτικό, είτε βρίσκονται στο στάδιο της επανέλευσης. Προσπαθούμε παράλληλα να κάνουμε και μία χαρτογράφηση του πεδίου σε σχέση με τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, για να μπορέσουμε να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη στόχευση.